Έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από τότε που τα τελευταία αμερικανικά αεροπλάνα έφυγαν από την Καμπούλ και το Αφγανιστάν έχει περιέλθει σε οικονομική κρίση. Η εκτόξευση του πληθωρισμού και η απομόνωση από το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα οδήγησαν σε υποσιτισμό περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή σχεδόν τη μισή χώρα, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συζήτησε τη βάναυση μεταχείρισης των γυναικών από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να πηγαίνουν στο σχολείο ή να εργάζονται. Τα μικρά βήματα που είχε κάνει η χώρα για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών αντιστράφηκαν γρήγορα. Έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος από τότε που τα κορίτσια στο Αφγανιστάν πάτησαν για τελευταία φορά το πόδι τους σε σχολική αίθουσα. Στον 21ο αιώνα δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί η εκπαίδευση των κοριτσιών και η ενδυνάμωση των γυναικών είναι σημαντικές για τις ίδιες, τις κοινότητές τους, τις χώρες τους και τελικά για όλους εμάς. Τα κορίτσια νύφες έχουν αυξηθεί στη χώρα λόγω της φτώχειας. Στην πόλη Χεράτ, αυτός ο πατέρας συμφώνησε να παραχωρήσει τη 13χρονη κόρη του στον άντρα που του δάνεισε 3.000 ευρώ. Είναι πάντα θυμωμένη μαζί μου από την ημέρα που συνέβη. Από σεβασμός προς τον πατέρα της με χαιρετάει, αλλά όχι θερμά. Δεν κάνει τίποτα για εμένα. Ξέρω ότι εγώ φταίω. Η 13χρονη χωριά επιμένει ότι δεν θέλει να είναι αυτή η μοίρα της. Δεν θα με αφήσει να σπουδάσω. Αν ήταν σοφός άντρας, δεν θα ζητούσε ποτέ κάτι τέτοιο από τον πατέρα μου. Οι Ταλιμπάν πάντως γιορτάζουν την άνοδό τους στην εξουσία. Στην πλατεία Σαχ Μασούτ της Καμπούλ, μέλη τους μετήχαν σε συγκέντρωση για τον ένα χρόνο από την επικράτησή τους.